Ακούστε με λίγο, το άτομο που πήρε τη Σελένη τηλέφωνο, ναι, έγιναν σχόλια τύπου «δεν στηρίζεται η μία την άλλη». Αυτά, ναι, ήταν τα σχόλια. Βάλαμε λόγια στην Εμιλία, να, ουσιαστικά ότι εγώ προελάβνω στο διαγωνισμό και δεν την έχω αφήσει, την έχω εγκαταλείψει, την έχω... Το κορίτσι το ίδιο που σου είπε, γιατί όπου εγώ στο μυαλό μου, όντως, μία κοπέλα θεωρώ ότι μπορεί να έχει αυτή την έκφραση, η οποία είναι και λίγο οπαδική. Αλλά δεν μπορώ να πω όνομα, γιατί λοιπόν, δεν μίλησα ακόμα. Όχι, μια χαρά μπορούμε να πούμε ονόματα, διότι όσα κορίτσια έχουν περάσει από το διαγωνισμό, μπορούμε και να τα αναφέρουμε. Ήταν η Βασιλική. Που είπε στην Έμιλη. Ναι, είχαν βγει η Βασιλική και η... Πώς τη λένε, Τζο... Η Τζορτζίνα. Η Τζορτζίνα και η... Και η Μάιρα. Τίποτα. Είπαν ότι γυρίσανε την πιφτέκα και ότι δεν στηρίζεται, ναι, ουσιαστικά η μία την άλλη. Αυτό που, ναι, κάνετε τώρα είναι να κολλήσετε σε κάποιες άλλες κοπέλες. Δύο κορίτσια που ήταν από 2 εβδομάδες η κάθε μία στο διαγωνισμό. Αυτά είναι.